Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Πολεμική Αεροπορία ΓΑΦ. Σήμερα θα ασχοληθούμε με, δυστυχώς, με ένα δυσάρεστο γεγονός που εξελίχθηκε στις 27 Δεκεμβρίου του 2023 και μιλάμε για την πτώση του TAV2C Μπακάη από την 120 ΠΕΑ. Τραγικά τα αποτελέσματα. Χάσαμε έναν επισμηναγό, τον επισμηναγό Επαμηνών Δαγκοστέα, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των παιδιών και της συζύγου. Αυτό είναι το τραγικότερο όλων. Ήταν μία πτήση εκπαιδευτική, η τελευταία που πραγματοποιούσε ο κυβερνήτης. Μέσα στην ατυχία του υπήρχε η τύχη το ότι δεν υπήρχε και συγκυβερνήτης. Τύχη. Δεν ήταν στο πρόγραμμα να πετάξει με backseater, με εκπαιδευόμενο. Όλα εξελίχθηκαν στις 11:28 εκείνης της ημέρας, όταν απογειώθηκε το αεροσκάφος για να κάνει μια προγραμματισμένη εκπαιδευτική πτήση. Και επιστρέφοντας στη βάση της 120 πτέρυγας εκπαίδευσης, στην τελική πιθανώς, στο break και να πάρει να μπει στο κατώφλι, εκεί πέρα λένε ότι αποκολλήθηκε κομμάτι από το αεροσκάφος. Όλα αυτά είναι λεγόμενα, έτσι, δεν υπάρχει ακόμη κάποιο πόρισμα επίσημο στο τι συνέβη, και αν υπάρχει πόρισμα δεν θα το μάθουμε ποτέ εκτός από το ράδιο Αρβίλα, έτσι, διότι θεωρείται απόρριτο. Πάμε όμως λίγο να δούμε το τι συνέβη. Όπως είπαμε, αποκολλήθηκε κομμάτι πτέρυγας. Εν συνεχεία το κομμάτι αυτό χτύπησε, έτσι όπως αποκολλήθηκε, χτύπησε πάνω στο κάθετο σταθερό. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν χαμηλό το ύψος. Σε ένα τέτοιο χαμηλό ύψος, δυστυχώς, η χρόνη είναι μηδαμινή για να αντιδράσει ο κυβερνήτης. Η λογική λέει, από τη στιγμή που συνέβη αυτό, το αεροσκάφος μπήκε σε ανεξέλεγκτη πορεία, όχι απλώς ανεξέλεγκτη, πτώση χωρίς να υπάρχει και τροχιά καν, δηλαδή δεν υφίσταται αεροσκάφος. Σε απόσταση λίγα μέτρα από το έδαφος, οπότε δεν είχε την ευκαιρία να αντιδράσει ο κυβερνήτης και έτσι το αεροσκάφος μαζί με τον κυβερνήτη συντρίβεται. Είναι ίσως από... Δεν έχω... Εγώ στα 20-25 χρόνια που ασχολούμαι με το αντικείμενο δημοσιογραφικά δεν θυμάμαι τέτοιο περιστατικό. Ίσως είναι και το μοναδικό. Δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό, είναι ίσως και το μοναδικό τέτοιου είδους δυστύχημα στην πολεμική αεροπορία. Πέρασαν ήδη περίπου δύο μήνες. Όπως είπαμε, δεν έχουμε κάτι το επίσημο. Το αεροσκάφος, έτσι για την ιστορία να πούμε, ότι το αεροσκάφος ήταν το 158 serial number 158-904. Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη ήταν λίγα. Είχαν υποστεί κάποια τροποποίηση όσον αφορά το head-up display. Αυτό ήταν η διαφορά του. Και από εκεί και πέρα έμεινε, νομίζω, ίσως σε έκδοση C, ήταν ίσως και το μοναδικό, διότι σχεδόν όλα τα αεροσκάφη TAV2 είναι σε περίοδο απόσυρσης. Ανεπίσημα έχουν αποσυρθεί όλα, έτσι, μετά και το τρομερό δυστύχημα. 48 χρόνια TAV2 στην εκπαίδευση της πολεμικής αεροπορίας. Το συγκεκριμένο ήταν της 363 μοίρας και είχε 65 χρόνια πτυτικής λειτουργίας.
Ο Επαμνώντας Κωστέας, όπως είπαμε και πριν, έκανε την τελευταία του πτήση, θα προσγειωνόταν στο αεροδρόμιο της 120. Εκεί ήταν η σύζυγος και τα παιδιά του και περίμεναν με ανυπομονησία να δουν το τελετουργικό, να τον υποδεχθούν μετά την προσγείωση, να δουν το τελετουργικό της μοίρας, το αποχαιρετιστήριο, για να γίνει το αποχαιρετιστήριο για να μεταβεί στον επόμενο τύπο που ήταν τα ΤΑΦΕΞΕ ΑΛΦΑ ΤΕΞΑΝ. Δυστυχώς ήταν η τραγικότερη στιγμή που θα μπορούσε να υπάρξει σε μια οικογένεια. Δεν ξέρω πώς σχεδιάστηκε όλο αυτό, εισαγωγικά η λέξη, από το Θεό, αυτό το ατύχημα, αλλά νομίζω δεν υπάρχει τραγικότερο συμβάν στην ιστορία της πολεμικής αεροπορίας, έτσι όπως εξελίχθηκε. Δεν έφτασε ποτέ στο αεροδρόμιο, συνετρίβει λίγες εκατοντάδες μέτρα από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας και από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, γράφτηκε και ο τραγικός επίλογος. Πάμε λίγο να δούμε την ειδησιογραφία των ημερών εκείνων. Λοιπόν, το σενάριο της αποκόλλησης πτέρυγας του εκπαιδευτικού ΤΑΒ2, όπως είπαμε και πριν, εξετάστηκε σύμφωνα με πληροφορίες ως η πιθανότερη αιτία για το δυστύχημα που στήχησε τη ζωή στον επισμηναγό και μετέπειτα αντιπτέραρχο, έτσι, μετά θάνατον, Επαμνώντα Κωστέα. Πηγές με γνώση της διαδικασίας αναφέρουν ότι μία σειρά από αστοχία οδηγούν στο συμπέρασμα ότι αποκολλήθηκε τμήμα του αεροσκάφους, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός ελέγχου και να συντριβεί. Η επιτροπή, ωστόσο, που είχε αναλάβει την διερεύνηση του δυστυχήματος, έπρεπε να αποκλείσει όλα τα σενάρια βλαβών που μπορεί να υπήρξαν στο αεροσκάφος, ούτως ώστε να επισημοποιηθεί και η αποκόλληση ότι αυτή ήταν και η αιτία για να πέσει το αεροσκάφος. Τώρα, τα στοιχεία του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας που βρίσκονται στα χέρια των επιτελών είναι το οπτικοακουστικό υλικό που κατέγραψε, ακούστε τώρα, που κατέγραψε η σύζυγος. Κατέγραψε δηλαδή την ώρα της προσγείωσης, μάλλον την ώρα της διαδικασίας προσγείωσης, και κατέγραψε το τρομερό συμβάν. Αυτό λοιπόν το υλικό το έχουν οι επιτελείς της πολεμικής αεροπορίας. Επίσης έχει καταγραφεί η διέλευση της τριάδας των εκπαιδευτικών αεροσκαφών ΤΑΒ2 πάνω από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, αλλά και η στιγμή που το τμήμα του αεροσκάφους κατά πάσα πιθανότητα πτέρυγα αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα να εισέλθει μετέπειτα σε περιδίνηση και να συντριβεί χωρίς να υπάρχει περιθώριο επαναφοράς του αεροσκάφους. Τώρα, εκτός από το βίντεο, όπως είπαμε, η αξιωματική της Επιτροπής Διερεύνησης έχουν καταγεγραμμένες συνομιλίες του επισμηναγού, με τον πύργο ελέγχου της 120, αλλά και δεκάδες μαρτυρίες που υπήρχαν εκείνη τη στιγμή από συναδέλφους και κατοίκους της περιοχής. Ακόμη όμως και χωρίς αυτό το υλικό, το σενάριο της αποκόλλησης πτέρυγας δείχνει να είναι το πιο πιθανό, καθώς προκύπτει και από τη διασπορά των συντριβμιών του μυρίου ΤΑΒ2. Σύμφωνα με πληροφορίες, τμήματα του αεροσκάφους βρέθηκαν σε μεγάλη απόσταση από το σημείο της συντριβής, γεγονός που σημαίνει ότι αποκολλήθηκαν όντως τμήματα του αεροσκάφους και κατέληξε στο έδαφος. Διαφορετικά, όλα τα συντρίμμια θα βρισκόταν σε ακτίνα μερικών δεκάδων μέτρων γύρω από το αεροσκάφος. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους η αξιωματική της Επιτροπής, η επιφάνεια ελέγχου πτήσης που αποκολλήθηκε φαίνεται να βρήκε στο κάθετο ουραίο, στο κάθετο σταθερό, συμβάλλοντας ακόμη περισσότερο στην εκτός ελέγχου πτήσης του αεροσκάφους. Έμπειροι χειριστές της πολεμικής αεροπορίας
επισήμανα ότι μια τέτοια αλληλουχία γεγονότων σε συνδυασμό με το χαμηλό ύψος διέλευσης του ΤΑΒ2, όπως εξηγήσαμε και πριν, είναι μηδαμινά τα περιθώρια αντίδρασης του χειριστή. Σύμφωνα με ίδιες πηγές, η έκρηξη για την οποία έκαναν λόγο αρκετοί περιοίκοι που είδαν το περιστατικό ενδεχομένως οφείλονταν σε βίαιη και ραγδαία αποκόλληση της επιφάνειας και στην πρόσκρουσή της σε τμήμα της ατράκου του αεροσκάφους. Εδώ να επισημάνουμε κάτι, γιατί σε κάθε δυστύχημα ή ατύχημα πεντάγονται πάρα πολλοί εξυπνάκηδες, συγγνώμη για την έκφραση, και εκφέρουν γνώμη ότι τα αεροσκάφη ήταν παλιά, τα αεροσκάφη δεν μπορούν να πετάνε, νεκροφόρες και τα λοιπά και πολλά λεγόμενα άλλα. Τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει, δηλαδή αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας και της γενικής αεροπορίας να πραγματοποιεί πτυτικό πρόγραμμα και να μην έχει ελεγχθεί από τους αρμοδίους, από τα τεχνικά κλιμάκια, δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί. Το αεροσκάφος για να βγει σε πτυτική κατάσταση έχει περάσει τους περιοδικούς ελέγχους, εργοστασιακούς ή και σε επίπεδο πτέρυγας. Εδώ μιλάμε για μια περίπτωση ιδιαίτερη. Έτσι, το να αποκολληθεί πτέρυγα δεν είναι πάρα πολύ σπάνιο. Έχουν συμβεί σαφώς σε άλλους τύπους αεροσκαφών, αλλά μπορώ να πω ότι αυτές οι περιπτώσεις είναι μετρημένες στα δάχτυλα. Διότι, όπως είπαμε, περνάει το αεροσκάφος εξονυχιστικούς ελέγχους προπτήσεις για να δοθεί στην πολεμική αεροπορία και να το μεταχειριστεί. Τώρα, όπως είπαμε, τα αεροσκάφη υπηρετούσαν στην πολεμική αεροπορία 48 χρόνια, το συγκεκριμένο ήταν 65 ετών, έτσι από την ημέρα που βγήκε στην παραγωγή. Ο τεχνικός έλεγχος περιελάμβανε αρκετά στάδια, ανάλογα με τις ώρες που συμπλήρωνε κάθε αεροσκάφος, και γινόταν σε επίπεδο μοίρας, είτε σε αυτό που είπαμε, είτε σε εργοστασιακό επίπεδο της πολεμικής αεροπορίας. Προς το παρόν δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει το ενδεχόμενο ύπαρξη ρογμών στα δομικά μέρη του εκπαιδευτικού, οι οποίες λόγω της καταπώνησης και της μεγάλης ηλικίας του αεροσκάφους μπορούσαν να επιφέρουν ραγδαίες αλλοιώσεις ή ακόμη και αποκόλληση τμήματος της επιφάνειας ελέγχου. Τα παραπάνω αποτελούν μέρος της διακρύβωσης στοιχείων από την πολεμική αεροπορία. Αυτά θέλαμε να πούμε για το ΤΑΒ2. Υπηρέτησε πολλά χρόνια στην πολεμική αεροπορία. Θεωρούμε ότι ήταν λίγα τα δυστυχήματα και γενικότερα ατυχήματα ως παρακαταθήκη που άφησε. Ήταν ένα εκπαιδευτικό αεροσκάφος που έδωσε τα μέγιστα για τους νέους εκπαιδευόμενους της πολεμικής αεροπορίας. Ήρθε το πέρας του χρόνου γι' αυτό, αλλά δυστυχώς ήρθε με το χειρότερο τρόπο, δηλαδή μερικές μέρες μετά θα ήταν και η επίσημη απόσυρση του αεροσκάφους και θα γράφονταν γι' αυτό στην ιστορία, όχι με τόσο μελανά γράμματα. Επισκίασε αυτό το ατύχημα, επισκίασε όλους, και το προσωπικό της πολεμικής αεροπορίας αλλά και το Πανελλήνιο. Μένει στην ιστορία αυτό το ατύχημα, για μένα μένει ως ιδιαίτερο ατύχημα, θα το θυμάμαι αυτό το ατύχημα λόγω της ιδιαιτερότητας. Το γράφουμε στην ιστορία, το αφήνουμε στην εικόνα και από εκεί και πέρα η ζωή συνεχίζεται. Αυτά είχαμε να πούμε για το ΤΑΒ2 και για το συγκεκριμένο ατύχημα. Θα ασχοληθούμε με κάτι άλλο στις επόμενες ημέρες. Ως το επόμενο βίντεο εύχομαι να είστε όλοι καλά, με υγεία προπάντως και ό,τι καλύτερο. Καλή συνέχεια.